Παρουσίαση βιβλίου για τις 20 κορυφαίες επιδόσεις και τους 50 καλύτερους καλύτερες αθλητές και αθλητρίες των Βαλκανικών Αγωνών Στίβου του δημοσιογράφου στατιστικολόγου Κάρολου Σεργολόγου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συμβουλίων του ΣΕΓΑΣ την 3η Δεκεμβρίου 2013. Το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Μεταρρύθμιση και το Στίβο Σπορ έκανε η Σοφία Φραγκούδη Βογιατζή. Δεν αφήνει τίποτα να εκπλήσει χωρίς να το παρακολουθήσει. Πόσο καιρό ασχολήσαμε αυτό το θέμα τώρα με τον αγώνα. Παραπάνω από 10 χρόνια. 10 χρόνια λοιπόν, είναι πολλά. Πολλά 10 χρόνια. Για να φτιάξει αυτές τις λίστες των καλύτερων 50 αθλητών, έτσι και των καλύτερων 20 επιδόσεων, για να μην πούσουν αγώνα. Και βλέπω πολλοί πρωταθλητές και ολυμπιονίκες να μην είναι μέσα. Να πούμε για το Μάντικα, να πούμε για το Σίνα, ολυμπιονίκες αυτοί, έκτυπα να έχουν και άλλοι πολλοί, να μην είναι στις 50 καλύτερους αθλητές. Οι Βαλκανικοί αγώνες έχουν χάσει την έβδομη σήμερα, το ξέρετε όλοι. Αν και αυτοί έτσι από μια, όχι έρευνα, αλλά από διέστηση και γνώση της ιστορίας περίπου, οι Βαλκανικοί αγώνες έγιναν, φαντάζομαι, πρωτοβουλία του Ελευθερού Βενιζέλου, τα Βαλκάνια ήταν σε συνεχείς πολέμους. Και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επικοινωνήσουν, οποιοδήποτε τρόπος. Και τότε βρέθηκε ο αθλητισμός να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω πώς αν έχετε σκεφτεί αυτό το θέμα. Και πράγματι, οι Βαλκανικοί αγώνες εκείνη την εποχή, μετά τους συνεχείς πολέμους που είχαν μεταξύ μας, Ελλάς, Τουρκία, Βουλγαρία, Ισπανία, ανακατεμένοι όλοι αυτοί, οι Βαλκανικοί αγώνες ήταν μια αιτία για να βρεθούμε πιο κοντά. Να βρεθούμε πιο κοντά και να σταματήσουν ίσως τους πολέμους. Από εκεί μετά δεν είχαμε πολέμους μεταξύ μας παρά βέβαια με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τέλος πάντων, αυτή νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη σπουδαία των Βαλκανικών αγώνων που συνεχίστηκε και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Βαλκανικοί αγώνες ήταν ίσως η μεγαλύτερη εκδήλωση μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες, τους Πανευρωπαϊκούς και μετά δεν υπήρχαν παγκόσμια πρωταθλήματα και λοιπά σε μια κοινωνία που είχε καταστραφεί παγκόσμια και που είχε καταστραφεί τους πολέμους, την δεύτερη παγκόσμια ιδιαίτερα. Και αυτή η δουλειά που κάνουμε εδώ προσθέτει κάποια στοιχεία σε αυτή την σε αυτή την πολύ μεγάλη αθλητική οργάνωση, τώρα πια φαίνεται ότι σαν να πλένει τα λίστια. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και με ποια μορφή θα συνεχιστεί, αλλά γίνονται αγώνες και βλέπουν ότι οι καλύτεροι αθλητές των χωρών δεν έρχονται. Μπορούν να πάνε στα meetings και να πάρουν κάποια αμοιβή. Μια εποχή, εμείς εδώ στο ΣΕΓΑΣ που είχαμε ένα σπόνσορα, είχαμε σπόσορα πολλά. Είχαμε βγάλει κάποια χρήματα για τους πρώτους. Για τους πρώτους, για τις τρεις καλύτερες επιδόσεις ανδρών και γυναικών και βγάλαμε κάποια χρήματα τότε. Με την δουλειά δεν τους έβγαζε αυτή η ιστορία για να κρατήσουμε τους ανδρών σε κάποιο επίπεδο. Και είχε γίνει αυτό. Αυτό ήταν στην τέλη της δεκαετίας του 90, αρχής του 2000. Δυστυχώς δεν έχω τα στοιχεία πρόκειται. Το μετά δεν έχω τα στοιχεία πρόκειται. Είχαμε τον ΟΤΕ. Είχαμε τον ΟΤΕ σπόνσορα. Ο οποίος ΟΤΕ έκανε μια, τώρα μου το στο μυαλό, μια προσπάθεια να βγει στην Βαλκανική. Κάτι που έκανε τελικά, μπήκε στην Βαλκανική. Από τα Σκόπια μέχρι και σ' άλλες χώρες. Είναι μια επεκτατική πολιτική ΟΤΕ και στην προσπάθεια του αυτή μας έδωσε κάποια χρήματα για να αμείβουμε τους τρεις καλύτερους αθλητές. Μια βαθμολογία που είχαμε στην Αγγλία και γυναικώς θα ήταν τους αγώνες. Και είχα μια καλή συμμετοχή τότε. Και τώρα αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Οι Βαλκανικές χώρες έχουν για αυτές οικονομικά προβλήματα σοβαρά ή σοβαρότερα τα δικά μας. Και να δούμε έτσι να καταλήξουμε σε μια ύφεση και στο σπουδαιότερο των Βαλκανικών αγώνων.
Αυτό θα βοηθήσει, η μελέτη του Κάρου θα βοηθήσει του ερευνητέ να δουν στοιχεία για του εργατικού αγώνε και να τα μελετήσουν για τυχόν μελέτη που θα κάνουν ήδη πάνω στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αντίκτυπο. Και μεγάλε επιδόσει, εντυπωσιακέ επιδόσει, εντυπωσιακέ καλύτερε. Εντάξει, ήταν. Είναι για να δείτε στο πρόσφατο παρελθόν και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξουν στο μέλλον. Βέβαια, η οργανική ένωση έχει επεκταθεί, έχει προσαρμονία και έχει που μέσα και Κύπρος. Θα μπει το πρώτο. Η Κύπρος το ζήτησε, η κεντρική της κοινωνία αντέδρασε κάπου την Τουρκία, αλλά νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα. Θα είναι και η Κύπρος από το 2014. Η Αλβανία για την Αλβανία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Και μπήκε. Ο αθλητισμός στην Αρμενία δεν είναι καλός. Δεν ξέρω αν έχει ρώτησα τον πρόσωπό του εκεί. Πώς δεν είναι ο Ροπέρε Μιάννη. Ναι. Τώρα σε αυτό να τι σωματεία έχει, τι αθλητισμός έχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σωματεία αθλητικά στην Αρμενία. Γίνεται μια προσπάθεια σε κάποιο κρατικό επίπεδο, αλλά σωματεία με την έννοια σωματείου στην ελληνικό χώρο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και δεν φαίνεται και σε άλλες χώρες σωματεία αυτής της μορφής. Υπάρχουν στην Βουλγαρία, έχει. Στην Βουλγαρία σίγουρα. Και η Ρουμανία. Φαντάζομαι πολύ λίγα σωματεία. Εμάς τα σωματεία με δραστηριότητα ξεπερνούν, είναι γύρω στα 250, κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν έχει, αν υπάρχουν σε αυτές τις χώρες τέτοιος, αν υπάρχει τέτοιος αριθμός σωματείων. Τέλος πάντων. Αυτά τα λίγα θέλω να δώσω χαρακτήρια στην Κάρολο, για τη δουλειά που κάνει. Και αν έχετε κάτι να πείτε, ή ο Κάρολο να μας πει το δουλειά του. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ο λόγος που με οδήγησε να κάνω αυτή τη δεύτερη έκδοση, την επικαιροποιημένη, μετά από 10 χρόνια το 2003, οπότε είχα κάνει και προγραμματικό βιβλίο πάλι για το ΣΕΡΟΣ, ήταν ότι υπήρχαν σημαντικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και ταυτοχρόνως βεβαίως αφού κορύφηκαν διάφορες χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας σε περισσότερες, αυξήθηκαν οι χώρες και υπάρχουν και κάποια ευτράπελα τα οποία βέβαια δεν αποτυπώνονται στις λίστες, αλλά φαίνονται από τις ημερομηνίες που μπήκαν οι διάφορες χώρες. Επί παραδείγματι η Κροατία εισήλθε το 2012. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια τεράστιοι αθλητές όπως η Μισάντρα Πέρκοβιτς, η Ολυμπιονίκης δεν φιγουράει μέσα στις πρώτες θέσεις και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Ωστόσο αυτό έγινε αποδεκτό από την Βαλκανική Ένωση με αποτέλεσμα οι λίστες κατ' ουσίαν να είναι εν ολίγης παραποιημένες με την έννοια ότι δεν υπάρχει ιστορία όλων αυτών των κρατών από τότε που οι χώρες ξεκίνησαν και αναξιοποιήθηκαν, γιατί βλέπουμε ότι πολλές χώρες πριν από 15 και 20 χρόνια έγιναν αυτόνομες, ενώ εισήλθαν στην Βαλκανική Ένωση μετά από πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το ένα θέμα και το δεύτερο είναι η εξαγωγή συγκεκριμένων πολύ σημαντικών συμπερασμάτων, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν, φαντάζομαι, όχι μόνο τους αθλητικούς διδάκτες, αλλά τους τεχνικούς, τους παράγοντες και οποιοδήποτε, ακόμα και φιλάθλους, για να σκεφτούν ότι πώς ήταν ο αθλητισμός πριν από κάποια χρόνια και πώς είναι αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματι στο ακόντιο των αντρών, όπου τις 20 καλύτερες επιδόσεις τις έχει ένας αθλητής, ο Έλληνας, ο Κώστας ο Κατσβίδης. Αυτά ήθελα να πω σαν προάγγελο, ας πούμε, της συνεργασίας αυτή, της πάρα πολύ ευδόκιμης με την παλαιότερη ελληνική αθλητική ομοσπονδία, το ΣΕΡΟΣ. Κύριε Συγγνώμη, να σας πω στην Κροατία, είχαμε παρακαλέσει, τις είχαμε δει πανηγυρμένος, ναι, στους οργανικούς αγώνες, αλλά η Κροατία, η ανταγωνιστικότητα, η εχθρότητα της Κροατίας με τη Σερβία είναι πάρα πολύ γνωστή. Και από την καταγωγή που προάλλες είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, και αυτά, και τους πολέμους που είχαν, και όλα αυτά ήταν ζωντανά και στους Σέρβους και στους Κροάτες, που αποτέλεσαν να μην είναι Θέλω να συμπληρώσω ακόμα ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακόμα παραμένουν δύο παγκόσμιες επιδόσεις που είναι παγκόσμια ρεκόρ, δηλαδή τη Θεύκα της Κωνσταντίνοβας,
στο άλμα εις ύψος και της Γιορτάνκα της Ντόκοβα στα 100 μέτρα με εμπόδια των γυναικών, 12-21, δύο επιδόσεις οι οποίες πάρα πολύ δύσκολα θα καταρριφθούν τα προσεχή 2-3 χρόνια και βεβαίως ένα επίπεδο αξιομνημόνευτο σε όλα τα αγωνίσματα των γυναικών, κυρίως τα αγωνίσματα των αλμάτων και των ρήψεων, αλλά ακόμα βλέπουμε και ένα φοβερά ψηλό επίπεδο στο τριπλούν των αντρών, όπου είναι ο Χρήστο Μαρκόφ με 17-92 επίδοση που φιγουράρει στις κορυφές όλων των εποχών στο Ρόλο. Όντως είναι ιστορική καταγραφή. Πολύ σημαντικό εργαλείο για τους συναδέλφους που είναι συγκεκριμένοι στο θέμα του Χριστίνου. Και συμπαθήκα τώρα και γείτονα, προβάλλω να σου πω εξής, να κάνεις μια εισήγηση. Αυτά τα οποία ανέφερε ως παραλυπόμενα και μια επεξήγηση πάνω σε αυτό, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα βιβλίο, μια υποστήριξη και μια αναζήτηση ενός προηγού, να γίνει ένα βιβλίο και να συμπληρωθεί αυτό το πράγμα από το συγγραφέα για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν είτε επισημάνσεις με έναν αθλητή, είτε να επεξηγεί για αυτό που ανέφερε για τον Κώστα Κατσούλη, δηλαδή να ερμηνευτεί με κάποιο κείμενο από τον άνθρωπο που το δημιούργησε. Να γίνει ένα βιβλίο, ένα ντοκουμέντο που θα μείνει και να είναι και εργαλείο στατιστικής, αλλά και γενικότερης έτσι αναφοράς σε όλη αυτή τη διαδρομή και την ουσία του περιεχομένου του βιβλίου που ασχολείται πριν την εισαγωγή σας και δημιουργήσατε την δημιουργία των Ευρωπαϊκών Τραγών. Νομίζω ότι είναι δικαιά τα πράγματα. Πολύ δικαιά. Μ' αρέσει να βλέπω την πολιτική ναι, σε κάποια γεγονότα. Με την έννοια ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα οργάνια με το μεταγενωτικό των χωρών, νομίζω ότι θα μπορούσε και ως ένας, ανεξάρτητα από την συγκυρία των οργάνων, να δημιουργήσει τα πράγματα που μπορεί να μάθουν στην Ευρωπαϊκή Παραγωγή. Δεν είναι δηλαδή να σβήσουν για αυτό που είπατε ότι μεγάλα ονόματα δεν συμμετέχουν. Με ένα προγραμματισμό δεν είναι δηλαδή μια επιβίωση αναβάθμιση των οργανικών αγώνων. Θα βοηθήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να κάνει την πολιτική, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και εμείς, έστω θεωρητικά, εάν επικαλούμε τα θεωρητικά, η επίκληση είναι θεωρητική, σίγουρα ο αριθμός γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτός ο τόπος προσεβάστηκε, τον αξιοποίησε, τον πρόθεσε. Προσπαθεί λοιπόν να πάρει το δουλειά. Τουλάχιστον γιατί είναι και οι Γιωργιάδες εδώ. Σε μια προσπάθεια να βάθμιση χρήσιμο θα είναι. Και αγωνιστικά, αν θέλετε, αλλά και γενικότερα. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια και νομίζω ότι ο Σέγγα μπορεί να αξιοποιήσει πιο ουσιαστικά. Και θα βοηθήσει. Γιατί η κρίση και το πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και το βιώσιμο και στον χώρο μας. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ τώρα ο στήλος που είναι η καρδιά του αθλητισμού, η μάνα του αθλητισμού. Έχουμε 5-6 συναδέλφους που ασχολούνται με το στήλο. 30. Θα προλάβει εγώ. Δεν είμαι στην κοινότητα, ας πούμε, αλλά το κάνει και να κοντά στήλο. Το κάνει στους μεγάλους αγώνες, με θεολυλιακούς αγώνες. Δηλαδή, το local world, έτσι λέω, δηλαδή θα πρέπει να προβληματίσει για τη μαμά των ομοσπονδιών και των αθλημάτων το γεγονός μιας επανεκκίνησης και στο κομμάτι του τύπου. Σε δείχνω το μεθέλιο, πώς σας είπες. Ποδοσφαιρικές εφημερίδες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσες. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορούν, πόσες ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία μάθαμε οι γενιές της Ελλάδας. Δεν είναι καθόλου στήμονες. Ναι, θέλω να σας πω, ότι όταν μπήκαμε στο επαγγέλμα, ο στίχος ήταν μόνος του, δεν ήταν μήκο. Και έγινε σελίδες. Και ξαναγύρισε σε μόνος του. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά το λέω, και σας είπα, το λαμβάνω δεύτερη φορά, αλλά πρόεδρε, σε ένα διοικητικό στρατηγικό θα μου απασχολήσω πολύ σοβαρά το κομμάτι της αναβάθμισης επικοινωνιακά ενός προϊόντος. Δηλαδή,
Και ο δόξα του Θεού έχει υλικό στο στίβο, μπορεί να ζητήσει υλικό που μπορεί να τον συντηρεί 12 μήνες το χρόνο. Δεν περιμένει δηλαδή που θα γίνει τα παπαφρέσια, τα βενιζέλια, όταν θα γίνει σε λίγο τον Έλληνο πρωτάθλημα. Έχουμε και αγώνε το χειμώνα που κρατάει τον ενδιαφέρον. Μπορεί να συντηρήσει πράγματα δηλαδή, και μπορεί να βγει να βγουν καινούργια και καινούργια παιδιά. Να εμπολιαστούν και να αγαπήσουν το στήμα. Η τρέλα δεν είναι τρέλα που πέρασε. Κάπου ξεκίνησε, μια χατηρία έχει. Να απασχολήσει την κοινωνία σοβαρά. Και αυτό δεν αφορά μόνο το στήμα. Για να μην μεταφερειζόμαστε. Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο. Και στο μπάσκετ, όπου βγήκε χθε κάποιο συνάδελφο και λέει τα κρύβουν όλα. Λοιπόν, και στο μπάσκετ το ίδιο. Η κρίση είναι γενικότερη. Τα λάθη έχουν γίνει απόλυτα. Και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή η ελληνική ποδόσφαιρο είναι ομοσπονδία. Το προϊόν που αντιγίνεται. Το προϊόν που είναι και εμπορικά δηλαδή να το ρωτήσω. Παρά λάθη τα πράγματα των άντρων να λέει ότι θα πούνε τι έχει την κάρτα στα αυτό. Και πάσουμε. Και πάσουμε. Εγώ τι είναι ο ποδόσφαιρο. Και πάσουμε από βιβλιογραφία αθλητική. Έτσι. Εμείς επιβραβεύουμε και υποδομούμε προσπάθειες οι οποίες συμβάλλουν στο να καταγράφουν και ιστορικά και στατιστικά που βοηθάει και στη δουλειά μας. Θέλω να μπράβο και εγώ για Καρόλε και ειλικρινά και με τις όποιες απειλές δυνάμεις που καθέτουμε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να γίνει βιβλίο, να το συμπληρώσει και να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Εγώ να σε συγχαρώ μετά την Καρόλε και ήθελα να ρωτήσω επειδή το ψάχνεις πάρα πολλά χρόνια. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσο σημαντικό αρχείο, γιατί δεν θα βγάλω λίγο με τόσο σημαντικό αρχείο. Υπάρχουν πολλά. Πρέπει να έχει πολλά κενά, δηλαδή θέλω να πω για τις παγκόσμιο επίπεδο με την Ιάφη είναι αρκετά καλυμμένη η βιβλιογραφία, αλλά πολύ σε βαλκανικό δεν είναι. Σε βαλκανικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά κενά και δεν κρύβω ότι βοήθησαν πάρα πολύ, δηλαδή και από το Βάρο του Ζενιάτου που τώρα πήρε και εδώ πήρα κάποια στοιχεία σαφώ και πήρα από διάφορου. Τους οποίους βέβαια εμφανίζονται τα νόηματά τους, αλλά ταυτοχρόνως βοήθησαν πάρα πολύ και τέσσερις στατιστικοί από κάποιες συγκεκριμένες χώρες που μνημονεύονται φυσικά στο βιβλίο, γιατί χωρίς τη δική τους τη βοήθεια δεν θα μπορούσε να γίνει κάποιο τέτοιο έργο, με δεδομένο ότι η 50η θέση σε πάρα πολλά αγωνίσματα είναι Γιάννη σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή ακόμα και στα 100 μέτρα των αντρών είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ο Άγγελος ο Παυλακάκης κατέχει π.χ. το παγκόσμιο, το πανελλήνιο ρεκόρ και το βαλκανικό ρεκόρ με 10-11 και δεν προσεγγίζει κανένας Βαλκάνιος. Από εκεί και πέρα σε πάρα πολλά αγωνίσματα εμφανίζεται αυτό που είδαμε και στο δασκείο Διαλαβού. Δυστυχώς δείχνει ότι το επίπεδο έχει μείνει πριν από κάποια χρόνια και παρά την αναβάθμιση την οποία ευαγγελίζεται ο κύριος Καραμαρίνοφ, που είναι πρόεδρος της Βαλκανικής Ένωσης, δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Το έλεγα μήπως και ο Σέγας με την αφορμή που υιοθετεί και αγκαλιάζει την προσπάθεια, θα μπορούσε να κάνει μια επαφή με την Βαλκανική Ένωση. Με σωστή επαφή. Να το δεχτεί η Βαλκανική Ένωση ως επίσημο, πολίτη, στοιχείο και από εκεί και πέρα να το συμπληρώνει πλέον. Θα είναι πολύ και δεν το δεχόταν ως επίσημο στοιχείο η Βαλκανική Ένωση. Ξέρετε, η Ομοσπονδία του Σέγας είναι η καλύτερη οργανωμένη ομοσπονδία. Καλύτερα στα Βαλκάνια σήμερα. Άλλο τι γινόταν επί Σοβιετίας, έτσι. Τότε είχε γεμίσει από δημοσίους υπαλλήλοι. Τώρα αυτά δεν ισχύουν σε αυτές τις χώρες. Η Βουλγαρική Ομοσπονδία, το λέμε Καραμαλή, με την εκεί και δεν ξέρω τι προσωπικό έχει, αλλά δεν έχω να πω την διάλυση. Δεν υπάρχει πάντα στατιστική διάλυση. Έχουν διάλυση οι Ομοσπονδίες τους, έχουν άλλη φιλοσοφία στις σημερινές κυβερνήσεις, είχαν άλλη φιλοσοφία, αποδεκτή ή όχι. Εγώ δεν την αποδέχω με την φιλοσοφία, μια άλλη ιστορία. Ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Λοιπόν, και είμαστε σήμερα, εξακολουθούμε να είμαστε οι καλύτεροι οργανωμένοι για την ομοσπονδία. Πάντως αυτό θα το συνεπάξουμε να το προωθήσουμε.
Θα ήθελε μια μικρή μετάφραση τα πρώτα στα αγγλικά, έτσι τα πρώτα. Υπάρχει. Ωραία, πολύ ωραία. Για να το πω. Κάποιες αναλύσεις δηλαδή. Αλλά πιστεύω ότι κυρίαρχος στόχος είναι να γίνει κτήμα της Βαλκανικής Ένωσης και μέσω αυτής στις υπόλοιπες δομιακές χώρες. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Μακάρι και πιστεύω δηλαδή και η Βαλκανική Ένωση, αν γίνουν οι αντίστοιχες επαφές, ότι θα το αγκαλιάσει. Ο Παπαδόπουλος είναι ούτως ή άλλως ένα εργαλείο, το παραδοσίο. Είναι ιστορία. Είναι ιστορία. Είναι ομοσπονδία, δεν έχει, ξέρω εγώ την ιστορία. Να γίνει λιμείο. Θα ασχοληθεί. Αν δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Και αν θέλει κάποιο άλλο να υποβάλει κάποια ερώτηση. Έχω πάρει σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα. Ελήφθησα λοιπόν σε όλες τις παρατηρήσεις, δεν θα κάνουμε και δεν θα το κάνω λοιπόν μια παρατήρηση. Είναι μαζί, γιατί είναι συνέντευξη για τον κάνω το βιβλίο, αλλά αυτή μια σκέψη. Ζούμε σε δύσκολες εποχές που θα ζήσουμε και θα ζήσουμε και εποχές που δεχομένως να τις έχουν προβλέψει. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για τους Τούρκους, για τους Βούλγαρους, ας πούμε, αλλά εγώ δεν την γνώμη. Έχετε πει. Κάτι ελληνικό. Κάτσε. Άλλο θέμα. Ότι κάποιοι άλλοι συμπολίτε μα εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν τη διαγνώμη για του Τούρκου και του Βούλγαρου. Και μέσω του ενό ανθρώπινου αγώνε του μαθαίνει ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, με τέσσερα κεφάλια, πέντε πόδια κλπ. Τα οποία λέγαμε οι Βούλγαροι του Παπαδόπουλου, α πούμε, είναι μια αμνησία. Ή οι Τούρκοι, κάτι καταλαβαίνετε. Αυτό να πω ότι μέσα από την διαδικασία των οργανικών αγώνων γνωρίζονται οι λαοί μεταξύ τους και σπάνε κάποια μύθη και κάποια ταμπού με σημαίνει τον αντισμό. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να παίξει ένα κοινωνικό χαρακτήρα ο ΣΕΓΑΣ όσον έχει κάποιες οικονομικές δυνατότητες. Και να σου πει γιατί άλλο, αν λοιπόν βάλει ο ΣΕΓΑΣ αυτή τη όλη αντιτέλη του σχεδιασμού θα παίρνει μέρος στο αλληλεγγύα μας. Αν δεν βάλει την Ευρωπαϊκή Αγώνες, δεν θα μην πει του σχεδιασμού. Ή το αντίστοιχο τώρα υπάρχουν και δυνατοί και πολύ υπάρχουν δυνατοί και Τούρκοι υπάρχουν δυνατοί και κάποιοι δυνατοί. Γίνεται οι Σέρβοι, είναι εμένα. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο ή με κάποιους μικροπολιτικούς ακόμα που λέγατε προηγουμένως να ξαναβρούνε την έννοια τους. Μην πάμε με πεσιμισμό όπου πέφτει και τι γίνεται. Και εγώ είμαι διασώστης στο Βαλκανικό, να βάλω μικρό παιδάκι από τους Βαλκανικούς γαλουτήθηκα στο σπίτι.
Καλημέρα κύριε Γκάβριλα Σαργολάγο, από την εκπαιδευτική αναγέννηση και την εφημερίδα μεταρρύθμιση. Σας δίνω συγχαρητήρια για το καινούριο σας βιβλίο, τις εθεστικές αυτές για το βαλκανικό πρωτάθλημα. Πώς είχατε αυτή τη σκέψη να κάνετε αυτή την έκδοση? Πριν από περισσότερο από 15 χρόνια μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω αυτό το βιβλίο, με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες μορφές του βαλκανικού στίβου όλων των εποχών, όπως ο Χρήστος ο Παπανικολάου, όπως η Σοφία Ισακοράφα, η Άννα Ιβερούλη και άλλη μια σειρά από αθλητές, όπως ο Κώστας Βαζιούδης, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται να έχει τις 20 κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στα Βαλκάνια μέχρι αυτή τη στιγμή, κάτι το μοναδικό φυσικά. Υπάρχουν παγκόσμια ρεκόρ τα οποία διατηρούνται ακόμα και σήμερα, το 2,09 μέτρα στο Άλμα Ισίψος, Στεύκα Κωνσταντίνοβα από τη Βουλγαρία, και τη συμπατριώτης άσκης της Γιορτάνκα της Ντόγκοβα με 12,21 στα 100 μέτρα με εμπόδια. Φυσικά αυτά ήταν που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και έφτασαν στο σημείο να πω ότι πρέπει και εγώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα της σύγκρισης των βαλκανικών χωρών με άλλες χώρες όσον αφορά το επίπεδο τουλάχιστον των 5 κορυφαίων. Γι' αυτό και έβγαλα τους 50 κορυφαίους όλων των εποχών σε άντρες και γυναίκες και τις 20 καλύτερες performances, όπως λέγονται στα αγγλικά, που σημαίνει επιδόσεις, ανεξαρτήτως το ποιος αθλητής ή αθλήτρια το έκανε. Αυτή η συνεργασία ευδόκιμη για δεύτερη φορά αποτελεί τη δεύτερη έκδοση των βαλκανικών αγώνων Balkan All Times Athletics, που έγινε τώρα το 2013 και συγκεκριμένα χρονολογείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου του 2013, οπότε είναι ολοκληρωμένες οι λίστες αυτές, ενώ η προηγούμενη έκδοση είχε γίνει πάλι με τη συνεργασία του ΣΕΡΑΣ, την αγαστή συνεργασία του, το 2003, 10 δηλαδή χρόνια νωρίτερα, και ο στόχος φυσικά είναι να συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και συνεχώς να ανανεώνεται και να βαθαίνει σε μια προσπάθεια που αργότερα να υπάρξει και μια σειρά από σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο που μπορούν να το βρίσκουν όσοι ενδιαφέρονται? Αυτό το βιβλίο μπορούν να απευθύνονται στο mail kappa.sargologos.papaki.yahoo.gr ή στο τηλέφωνο 6948-574-598. Τιμάται 12 ευρώ, εκτός φυσικά των ταχυδρομικών εφόσον αυτά υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαργολόγο. Θα σας ευχηθούμε να είναι καλοτάξιο το βιβλίο σας και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.